Αυτό που συζητήθηκε ως επιτοπλίστων εχθές ήταν φυσικά το σοβαρό θέμα του ΒΟΑΚ. Ήταν οι περιοχές Natura με το καινούργιο νομοσχέδιο που πρόκειται να μπει και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Θητεία έχει ένα σοβαρό θέμα όσο αφορά τους νέους χάρτες Natura και κάποια άλλα θέματα όπως είναι μια προγραμματική σύμβαση που ενδέχεται να προχωρήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το Δήμο Σιτίας και το ΤΕΤΑΚ προκειμένου να υλοποιηθούν κάποιες εργασίες σε κάποια σχολεία του Δήμου Σιτίας. Ας ξεκινήσουμε από το ΒΟΑΚ, το οποίο είναι ένα φλέγον θέμα για τον νομό Λασιτίου και θέλω να πω, όπως και όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στο νομό και ιδιαίτερα Σιτία, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη στο οδικό δίκτυο. Εντάξει, οπότε στα πλαίσια αυτά, μιλώντας πάντα για την Ανατολική Κρήτη και τον νομό Λασιτίου, έχουν εκπονηθεί τρεις μελέτες. Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής. Είναι η μελέτη «Καλό χωριό γέφυρα Φρουζή», η «Παράκαμψη παγιά μου» και η τρίτη μελέτη που αφορά τον Δήμο Σιτίας είναι «Αυχήν αγκαθιάς», «Καβούση μάλλον αυχήν αγκαθιάς». Ωραία, οι δύο πρώτες μελέτες όπως μας γνωστοποίησαν οι μελετητές και παρουσιάστηκε και από τον ΟΑΚ η μελέτη αυτή, οι μελέτες αυτές έχουν οριμάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι σχεδόν έτοιμες να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε να δημοπρατηθούν. Οπότε μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο αλλά και σαν κατοικοί του νομού Λασιτίου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους είδαμε το εφικτό αποτέλεσμα. Έχουμε φτάσει στο τέλος αυτές οι δύο μελέτες και μπορούμε να ονειρευόμαστε ένα οδικό δίκτυο, έστω μέχρι την παχιά μου, αρκετά αναπτυγμένο. Τώρα, εμείς τι στοχεύουμε σαν τεχνικό επιμελητήριο και θέλω να είναι σαφές αυτό. Εμείς στοχεύουμε στην τρίτη μελέτη. Η τρίτη μελέτη δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ωριμότητας των δύο πρώτων που αναφέρθηκα. Οπότε, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους φορείς που εμπλέκονται, που είναι το Υπουργείο Υποδομών, είναι ο ΟΑΚ, να ξεπεράσει και να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο δεν έχει οριμάσει ακόμα αυτή η μελέτη και να παρακινήσει, αν θέλετε, τους φορείς αυτούς, ώστε να μην σταματήσει η μελέτη αυτή να προχωράει σε οριμότητα. Με αυτό το σκοπό, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και αυτή η μελέτη, θα οριμάσει σε καλό επίπεδο και έτσι θα μπορέσουμε να την εντάξουμε και αυτή σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίησή της. Οπότε μετά μιλάμε για ένα δικό δίκτυο που θα πλαισιώνει όλο το νομό από το Καλό Χωριό έως και τον Αγκαθιά Σιτίας. Δεν θα μιλήσω για το προηγούμενο οδικό δίκτυο πριν το Καλό Χωριό, γιατί όπως γνωρίζετε έχουν γίνει παρεμβάσεις, έτσι, έχει γίνει η παράκαμψη Μαλίων, έχει γίνει το Γούνες Χερσόνησο, οπότε από Ηράκλειο έως τον Αγκαθιά θα είναι πλέον ένας οδικός άξονας αρκετά προηγμένος και εξελιγμένος που θα βελτιώσει και το ποιότητα του οδοστρώματος αλλά και το χρόνο του ταξιδιού. Mm-hmm. Αυτό είναι όσο αφορά το ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα θα ήθελα να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο είναι σε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών, με τον ΟΑΚ, προσπαθεί, είναι σε διαβουλεύσεις, συστήνονται ομάδες εργασίας ώστε να ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα που σας είπα που υπάρχουν και συγκεκριμένα σκεφτόμαστε και θα γίνει πρώτα ο Θεός μέσα στο καλοκαίρι μια ημερίδα εδώ στη Σιτία όπου θα έρθουν οι μελετητές του έργου αυτού, οι οποίοι θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ αισιόδοξοι για τη μελέτη αυτή, την τρίτη μελέτη, και θεωρούν ότι θα προχωρήσει και θα φτάσει σε βαθμό οριμότητας τέτοιο για να μπορεί να εγκαθίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Θα έρθουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υποδομών, αν όχι ο ίδιος υπουργός ή ο υφυπουργός, θα έρθουν εκπρόσωποι από τον ΟΑΚ να παρουσιάσουν τη μελέτη, να δείξουν στον κόσμο σε τι βαθμό έχει οριμάσει, να πούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν λέω ότι λέξη δέσμευση, αλλά ναι, μέσα σε αυτό να δεσμευτούν ότι αυτή η μέρα θα προχωρήσει εν πάση περιπτώσει και θα φτάσει και αυτή
στο επίπεδο το επιστημικό. Και την απασχόλησε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και που εσείς πήρατε θέση για το θέμα της Natura, της μελέτης, της ειδικής μελέτης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι καινούργιοι χάρτες του Natura επηρεάζουν έντονα τη Σιτία. Είναι άδικο για τη Σιτία να μην δίνουν δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής, αλλά να δίνουν τη δυνατότητα της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Εμείς θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα ωφέλη τους, παρόλο που ξέρουμε και τι μπορεί να επιφέρουν αυτά τα αρνητικά τους στοιχεία. Όμως, παράλληλα, αυτό που θα θέλαμε είναι να υπάρχει και ταυτόχρονα μία τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή και να μην επηρεάζεται αρνητικά από τους καινούργιους χάρτες. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι κάναμε μία διαβούλευση με τους, τοπικούς φορείς της Σιτίας, του Δήμου Σιτίας. Ακούσαμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις τους, τις ενστάσεις τους και τα παράπονά τους. Ορίσαμε μία... Τα μαζέψαμε τα στοιχεία αυτά και τα δώσαμε σε μία μόνιμη επιτροπή του τεχνικού επιμελητηρίου, ώστε να συντάξει ένα έγγραφο που θα έχει ένα τεχνικό ύφος και πιο συγκεκριμένο. Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις παρατηρήσεις που μας έδωσαν οι φορείς του τόπου, με αποτέλεσμα να τα στείλουμε στην περιφέρεια, η περιφέρεια να τα στείλει με τη σειρά της στο Υπουργείο και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, μάλλον λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις αυτές. Επίσης, το ίδιο κάναμε και από τον Αγιονικό Λαό, που έχει οριστεί μια μόνιμη επιτροπή στον Αγιονικό Λαό, που ασχολείται μόνο με το Natura. Και θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και μπρος, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, ό,τι σχετικά με το θέμα Natura, εμείς σε τεχνικό επιμελητήριο είμαστε δίπλα στο Δήμο Σιτίας και θα το βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Μία προγραμματική σύμβαση που ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Σιτίας, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια και νομίζω ότι το κονδύλι έχει εξασφαλιστεί κιόλας, και αφορά εργασίες τακτοποίησης σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Σιτίας, γιατί είναι, τα οποία είναι, θεωρούμε, απαραίτητο να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα εκπαιδευτήρια στο Δήμο, σε όλη την επαρχία, και όπως γνωρίζουμε όλοι, για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε ένα σχολείο προκειμένου να αναβαθμιστεί ή για τη συντήρησή του, θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα έγγραφα και διάφορες γίνονται και κάποιες διαδικασίες που αυτές για να ολοκληρωθούν θα πρέπει να έχουν γίνει πρώτα κάποιες διαδικασίες τακτοποίησης των κτηρίων και διαφόρων άλλων τελεσπάνων τεχνικών προβλημάτων που πρέπει να επιληθούν προκειμένου να ενταχθούν τα κτίρια σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας για να γίνουν όλα αυτά, ο Δήμαρχος Σιτίας ζήτησε τη βοήθεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο διαμέσου μιας προγραμματικής σύμβασης, η οποία, όπως σας είπα, θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια για να υλοποιηθούν αυτές οι εργασίες, ώστε να είμαστε σε θέση, να είναι σε θέση ο Δήμος Σιτίας, να μπορεί κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης και μπορεί να ενταχθεί κάποιο εκπαιδευτήριο μέσα εκεί, να του δίνεται η δυνατότητα να το εντάσσει και να αναβαθμίζονται τα επιτέλους σιγά σιγά όλα τα εκπαιδευτήρια του Δήμου Σιτίας.